Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Ηλία Κολύρη. Είναι ο οργανωτικός γραμματέας της POMENS. Καλημέρα, κύριε Κολύρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς, το δυναμικό σας ακροατήριο και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών της POMENS. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή σας φιλοξενία. Λοιπόν, για πέστε μου, ξέρω ότι η Ομοσπονδία σας πριν από μερικές μέρες, γιατί το έχουμε αφήσει το θέμα, επειδή όμως επανέρχεται αυτή η κανονικότητα με τους Τούρκους και ειδικά την πλευρά του Ερντογάν να πιέζουν να έρθουν προς τα εδώ μετανάστες, πήγατε κοντά σας στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στον Εύρο, σωστά? Πολύ σωστά, κύριε Παπαγιάννη. Πώς είδατε το ηθικό τους και πώς είδατε και την προετοιμασία? Είμαστε έτοιμοι για ένα δεύτερο κύμα μεταναστών στην περιοχή? Πολύ ωραία ερώτηση. Θα ήθελα, κύριε Παπαγιάννη, να σας... Ο λόγος της επίσκεψής μας πριν από τρεις περίπου μήνες υπομένει σε απόλυτη αρμονία με τις 27 πρωτοβάθμιες ενώσεις της σε πανελλαδικό επίπεδο. Αποφάσισαν να διαθέσουν μέρος των μηνιαίων εισφορών των συναδέλφων μας ως ένα μικρό λιθαράκι για την προμήθεια υλικών, για τις εργασίες που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή για την αμυντική θωράκιση των συνόρων μας. Αναφέρεσαι στο φράχτη. Ακριβώς. Κάτι ένα μικρό λιθαράκι προσθέσαμε κι εμείς από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών στρατιωτικών συναδέλφων μας. Αυτό ήταν η δέσμευση τόσο της POMENS όσο και των πρωτοβάθμιων ενώσεών της. Υλοποιήθηκε λοιπόν αυτή η δέσμευση της POMENS με την επίσκεψή μας στις Καστανιές και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο εξής. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας οφείλουμε ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ τόσο στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον κύριο Λαλούση, στο διοικητή του Δέλτα Σώματος Στρατού, τον κύριο Ιλαρίδη, τον στρατηγό, όπως και στον ταξίαρχο, τον κύριο Χατζηγεωργίου, για το ότι αφουγκράστηκαν τη δέσμευσή μας και την επιθυμία μας να προσθέσουμε αυτό το λιθαράκι. Ωραία. Και αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι συνάδελφοί μας. Πέστε μου, ναι. Χωρίς ποτέ να ξεχνούμε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι οι συνάδελφοι αυτοί είναι αγκαλιά διαρκώς και δίπλα στην ανησυχία των συναδέλφων μας υπηρετούνται σε αυτές τις περιοχές. Πέστε μου τώρα πώς πάει η διαδικασία με την ανέγερση του φράχτη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, από εκεί μπορεί να βγει η είδηση. Προχωράει, πότε θα ολοκληρωθεί, τι σας είπαν τα επιτελικά στελέχη του Υπουργείου Άμυνας? Κύριε Παπαγιάννη, εγώ αυτό που αισθάνθηκα ευρισκόμενος στις Καστανιές, στο επιτηρητικό φυλάκιο 1, αισθάνθηκα τέτοιο δέος, τέτοια υπερηφάνεια, τέτοιο σεβασμό σε αυτούς τους συναδέλφους. Σύμφωνοι, πέστε μου τώρα, γιατί περιμένω ο κόσμος να ακούσει τι γίνεται και με το φράχτη. Τρίτη φορά σας ρωτάω. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στην πολιτική όσο και στη στρατιωτική μας ηγεσία. Είμαστε πεπισμένοι ότι τα πράγματα πηγαίνουν βάσει προγραμματισμού. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή. Και όλα βαίνουν καλώς. Θέλω, κύριε Παπαγιάννη, πέρα από τον Εύρο, να μην ξεχνάμε. Ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Καλύρη. Τον κύριο Κολύρη, πάμε ξανά να τον ξαναπάρουμε. Λοιπόν, κάτι έγινε στη τηλεφωνική γραμμή, έπεσε η γραμμή. Θα τον ξαναπάρουμε τον άνθρωπο, γιατί δεν ακούσαμε αυτό το οποίο ήθελα να πει. Περιμένω να ακούσω τι γίνεται με την ανέγερση του φράχτη. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι. Ένα θέμα το οποίο προχωράει, όπως λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα στην συγκεκριμένη περιοχή και θα ολοκληρωθεί άμεσα. Για να δούμε, τον έχουμε τον κύριο Κολύρη. Λοιπόν, τον έχουμε. Σας χάσαμε, κύριε Κολύρη. Διακοπή ρεύματος, κύριε Παπαγιάννη. Εντάξει. Έπεσε λοιπόν, το σήμα, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Θα ήθελα, λοιπόν, ως συνενεργεία στρατιωτικός να δηλώσω το σεβασμό μου, την τιμή μου, όπως και όλη η Ομοσπονδία, για αυτά τα λιοντάρια συναδέλφους, άντρες και γυναίκες υπηρετούντες τόσο στον Εύρο, όσο και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Δίνουν το μεγάλο αγώνα, έτσι. Συγκινούμε που το λέω, κύριε Παπαγιάννη. Καλά κάνετε και το λέτε, για να ξέρουμε ποιοι μας φυλάνε και τι αγώνα κάνουν καθημερινά για να φυλάξουν θερμοπύλες όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να διαμηνήσω σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες ότι να κοιμόμαστε ήσυχοι. Κύριε Κολύρη, εγώ τουλάχιστον ανήκω στην κατηγορία των πολιτών που σέβονται τα σώματα ασφαλείας. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτών, ευτυχώς πολύ μικρή, που αποκαλεί μπάτσους αστυνομικούς. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Ανήκω στην κατηγορία που σέβομαι τα σώματα ασφαλείας από όπου και αν προέρχονται. Σας θυμάμαι, κύριε Παπαγιάννη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όποια φιλοξενία έχουμε από πλευρά σας.
Και γι' αυτό το λόγο οφείλω να το πω ότι εγώ στρατιωτικός αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι συνάδελφος με αυτούς τους συναδέλφους. Ακριβώς. Υπάρχει ηθικό ή έχει καμφθεί μετά το από τόσο καιρό σκληρή και επίπονη προσπάθεια? Βάζουν στρατιές και στρατιές κάτω ένα-δύο λεβέντες, μία-δύο λεβέντισες. Δεν πάει το μυαλό σας στο βλέμμα τους, δεν πάει το μυαλό σας η σπιρτάδα τους, η οξυδέρκειά τους, η διάθεσή τους να ανταποκριθούν ανά πάσα ώρα. Άρα λοιπόν από την πλευρά που αφορά τον Εύρο και είναι πιο, όπως καταλαβαίνετε, ελεγχόμενα. Ναι, εκεί είναι όμως πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η θάλασσα δεν μπορεί να ελεγχθεί όπως μπορεί να ελεγχθούν τα χερσαία σύνορα που είναι ο Εύρος, ή εν πάση περιπτώσει τα σύνορα κοντά στο ποτάμι. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει απόλυτος έλεγχος των σύνορων. Απόλυτος έλεγχος και πιστέψτε με ότι βλέποντας την κατάσταση εκεί που μας θύμισε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες πρέπει να αισθανόμαστε όχι υπερήφανοι και ήσυχοι για όλους αυτούς τους συναδέλφους μας υπηρετούντες. Τους βλέπετε και συγκινείστε με την διάθεσή τους να στηρίξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τις υπηρεσίες, είτε στο ποτάμι, είτε σε άλλες υπηρεσίες, σε περίπολα κτλ. Δύσκολες καταστάσεις, κύριε Παπαγιάννη, που λέει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί στην ασφάλεια της Αθήνας. Ναι, ναι, κατανοητό. Τώρα πέστε μου λίγο και τα συνδικαλιστικά σας, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Πώς πάνε τα πράγματα, περιμένετε αναδρομικά, περιμένετε αυξήσεις, τι γίνεται? Δώστε μου ένα πλαίσιο να καταλάβω πώς πάνε τα πράγματα. Όλων των στρατιωτικών, όχι μόνο του κλάδου. Όχι, ακριβώς. Όλων των στρατιωτικών τα θέματα είναι πολλά. Έχουν κατά καιρούς αναλυθεί. Ευκαιρία τώρα που μου δίνεται, θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάτι το οποίο και καλό είναι και η πολιτεία λίγο να ενσκύψει λίγο στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, ο συνδικαλισμός που για κάποιους είναι συνδικαλισμός, για μας είναι θεσμική εκπροσώπηση των ενεργεία στρατιωτικών, έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3,5 χρόνια. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια παιδική ηλικία αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά. Απαγορευόταν μέχρι πρόσφατα. Ακριβώς. Ως Πομένς, είμαστε η μόνη ομοσπονδία πλήρες μέλος της Euromil. Τι είναι η Euromil? Είναι το ευρωπαϊκό όργανο των Ευρωπαίων Ομοσπονδιών, των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών, των Ευρωπαίων Στρατιωτικών. Δηλαδή, η κάθε χώρα έχει μία απομένς, να το κάνω πιο σαφές, έχει μία απομένς για τον ευρωπαϊκό στρατό που έχει η χώρα. Επαναλαμβάνω και λέω μία απομένς, γιατί θέλω Πάμε να καταλήξω. Πάμε στο θέμα, κύριε Κολλήρη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ενώ είχε προβλεφθεί να υπάρχει μία απομένς, μία ομοσπονδία, έχουμε φτάσει στο σημείο να επιτρέψουμε. Αυτό είναι ένα συνδικαλιστικό θέμα. Πέστε μου τα μισθολογικά πώς πάνε. Ολοκληρώνονται, διεκδικείται κάποια αναδρομικά. Ολοκληρώστε όμως, αλλά πρέπει να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα να καταλάβουν και οι ακροατές τι συμβαίνει. Ο χώρος των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Παπαγιάννη, εδώ θέλω να καταλήξω. Ο χώρος των ενόπλων δυνάμεων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Ο χώρος των ενόπλων δυνάμεων δεν χωράει δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ πολλών ομοσπονδιών. Άρα πρέπει να είστε ενωμένοι λοιπόν σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Δηλαδή ότι η πολιτεία πρέπει να κατανοήσει ότι υπάρχει μια δυσχέρεια. Δεν μπορεί να βγαίνει υπομένως και να κάθεται να λέει τα θέματα των στρατιωτικών από τη δική της οπτική. Ωραία. Πάμε τώρα στα μισθολογικά και στα συνταξιοδοτικά. Περιμένετε κάποια επιστροφή αναδρομικών μαζί με τους άλλους συνταξιούχους αρχές Σεπτεμβρίου με Οκτώβριο? Τι ακριβώς συμβαίνει? Εμείς, κύριε Παπαγιάννη, αν αναφερθούμε στην νυχτερινή αποζημίωση, το 2017 ψηφίστηκε με νόμο η πρόβλεψη για αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Ναι. Περάσαν 4 χρόνια, δεν έχει πάρει κανένα συνάδελφο ούτε ένα σέλ. Υπομένως όμως, η Ομοσπονδία μας από την αρχή ακολούθησε τη δικαστική οδό. Αναγκάστηκε για τη διασφάλιση των χρημάτων. Έχετε προσφύγει, λοιπόν. Και το 18. Έχουμε προσφύγει για να μην παραγραφεί για τα έτη 2017 και 2018. Και θα συνεχίσουμε και για τα δύο επόμενα χρόνια, καθώς στον προϋπολογισμό δεν έχει προβλεφθεί κανένα ποσό, περιέργως δεν έχει προβλεφθεί, για την αποζημίωση των νυχτερινών των συναδέλφων. Μάλιστα. Κύριε Παπαγιάννη, επιτρέψτε μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Δεν πρέπει, η πολιτεία θα πρέπει να νομοθετήσει, να πάρει μια πρωτοβουλία για όλους τους στρατιωτικούς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μοιραζόμαστε. Σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις που δικαίωσαν πανηγυρικά και πολλαπλώς την Πομένς έναντι της άλλης ομοσπονδίας, μιας Πομένς που βγάζει τη φωνή του Έλληνα στρατιωτικού στην Ευρώπη. Και όπως πολλές φορές αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο Δημήτρης Σοδότας, μία απομένωση η οποία μπορεί κάποιοι να θέλουν να ασχολήσουν μια ταμπέλα, είναι ακομάτιστη και είναι εθνική Ελλάδος. Αυτό είναι το σημαντικότερο που είπατε, ότι είναι ακομάτιστη. Γιατί αν διεισδύσει στο στράτευμα και ο κομματισμός, αλίμονό μας, κύριε Κολλήρη. Δυστυχώς. Αλίμονό σας, μάλλον. Όχι αλίμονό μας, αλίμονό σας. Κύριε Παπαγιάννη, για να το λέω, δεν το λέω τυχαία. Υπάρχουν σίγματα αυτή τη στιγμή. Ο καθένας μπορεί να έχει την ιδεολογική του τοποθέτηση και πιστεύω, αλλά είναι διαφορετικό αυτό από την κομματική τοποθέτηση. Έτσι, και τον τρόπο που εκφράζεται ο συνδικαλισμός. Κάτι τελευταίο. Με τον Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, έχετε συναντηθεί τον τελευταίο καιρό?
έχουμε συναντηθεί τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Θέλουμε να πιστεύουμε. Σας στηρίζει ότι... δηλαδή τα αιτήματά σας, τα διαβάζει, τα ακούει, τα προωθεί. Έχει καλή διάθεση. Γιατί ξέρετε ότι όλα τα μισθολογικά επιλύονται από το Υπουργείο Οικονομικών πλέον. Δεν είναι το Υπουργείο Άμυνας όπως παλαιότερα. Εμείς γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Έχουμε μια μεγάλη ανησυχία για ένα άλλο κομμάτι που αφορά τους εθελοντές μακράς θητείας. Αναγκαστήκαμε αυτή τη στιγμή και πιέζουμε τόσο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε πάλι στη δικαιοσύνη. Το εισάκουσε αυτό το Υπουργείο Άμυνας, απέστειλε την πρότασή μας στο Υπουργείο Οικονομικών. Γενικότερα το Υπουργείο Άμυνας δείχνει διάθεση. Μένει όμως να αυτό. Αποδειχθεί η διάθεση του κύριε Παπαγιάννη. Μένει όμως, δηλαδή πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για να μην θεωρούμαστε ότι είμαστε οι άνθρωποι του Υπουργού κτλ. Mm-hmm. Μένει να το δούμε και νομοθετικά. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Και δεν κλείνουμε. Έχουμε την πολυτέλεια να μοιραζόμαστε στρατιωτική. Όλοι μαζί σε μία ομοσπονδία. Και αυτή την ομοσπονδία η οποία έχει κερδίσει τις δικαστικές αποφάσεις. Έχει όνομα, λέγεται POMENS. Και εκπροσωπεί την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Κολλήρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είστε ο οργανωτικός γραμματέας της POMENS. Σωστά. Έχω αυτή την τιμή. Της Πανελλήνιας, δηλαδή, Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Να είστε καλά, κύριε Κολλήρη. Καλή Κυριακή. Καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά. Ημέρα του μπαμπά σήμερα, του πατέρα. Και όλα τα καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με καλή ελληνική μουσική και πολλά πολλά μηνύματα. Έχω τουλάχιστον 30 μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει.